Είμαστε εδώ με τη Σταματίνα Τσιμψιλή και θα μιλήσουμε για αντρικά θέματα όπως είναι η εγκυμοσύνη. Είναι η δεύτερη σου εγκυμοσύνη. Είναι η δεύτερη μου εγκυμοσύνη. Ποια πράγματα δεν θα κάνεις στη δεύτερη, ας πούμε κάποια πράγματα τα οποία στην πρώτη τα έκανες και ήταν λάθος, τα οποία δεν θα επαναλάβεις στη δεύτερη. Νομίζω ότι είμαι πιο χαλαρή, δεν αγχώνομαι και πολύ. Δεν έχω παράπονο γιατί το πρόγραμμά μου δεν το σταμάτησα ούτε στην πρώτη φάση, στην πρώτη εγκυμοσύνη. Δηλαδή ένιωθα πολύ δυνατή και πολύ καλά και έκανα πράγματα. Έτσι είμαι και τώρα. Απλά ξέρεις, μου μπαίνανε κάποιες έμονες ιδέες την προηγούμενη φορά. Του στυλ. Μήπως κάνω αυτό και δημιουργήσω πρόβλημα, μήπως φάω εκείνο και δεν κάνει. Σου ακολουθείς τώρα κάποιο πρόγραμμα διατροφής. Κοίτα, προσέχω λίγο πιο πολύ σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Γιατί στην πρώτη εγκυμοσύνη πήρα 20 κιλά και μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο το μετά. Ναι. Το να τα χάσεις δηλαδή μετά την εγκυμοσύνη. Ναι, γιατί βγήκα από το μαιευτήριο, περίμενα ότι ξέρεις, τα έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και μου μένανε γύρω στα 16 κιλά να χάσω. Και λέω, Χριστέ μου, πώς θα γίνει όλο αυτό. Ο Θέμης πώς έχει πάρει τον ερχομό του δεύτερου μωρού? Πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος. Ναι. Και επειδή είναι και αυτός ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια, όπως... Πολυπληθή, ας πούμε. Ναι, ο Θέμης έχει δύο αδελφές, εγώ έχω μία αδελφή, αλλά έχουμε μέσα μας, δηλαδή δεν έχουμε αυτό που έχει ένα μοναχό παιδί που έχει ζήσει μια πιο μοναχική ζωή και ενδεχομένως, ξέρεις, κάνει και αυτό ένα παιδί μελλοντικά όταν θα κάνει οικογένεια. Εμείς έχουμε το μικρόβιο του να κάνουμε οικογένεια, να έχουμε... Μεγάλη παιδιά. Ναι. Είναι μακάρι γενικά ενεργός πατέρας, βοηθάει. Πολύ. Τις καθημερινές, εντάξει, δουλεύει πάρα πολύ και εκ των πραγμάτων και δεν έχει χρόνο. Είναι σόφιος, ας πούμε. Όχι, δεν είναι στο σπίτι τις ώρες που είναι το μωρό. Δηλαδή, ξυπνάει 7 η ώρα που το μωρό κοιμάται και γυρνάει 9 η ώρα που το μωρό συνήθως κοιμάται. Αλλά όταν έχει το μωρό, ξέρεις, που ξυπνάνε σε αυτήν την ηλικία το βράδυ για την πιπίλα ή αν έχει τα δοντάκια της κτλ. Πάντα θέλει να πηγαίνει αυτός, ξέρεις, να την ηρεμήσει για να έχει την ευκαιρία. Όχι, και τα βράδια. Δηλαδή, αν ξυπνήσει 3 η ώρα το μωρό γιατί κάτι θέλει, θέλει να πάει αυτός για να έχει την ευκαιρία να τη δει και να αναπληρώσει το χρόνο. Και το κάνει και τα Σαββατοκύριακα. Τι ωραία. Το σκυλάκι σας, Το σκυλάκι είναι λίγο ευνουχισμένο, η αλήθεια είναι. Γιατί το έχετε λίγο τώρα βάλει στην άκρη. Στην αρχή το είχα εγώ λίγο έτσι από το άγχος μου. Γιατί εντάξει, τους πρώτους μήνες αποστηρώνεις. Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Αλλά τώρα έχει πλάκα. Γιατί τώρα προσπαθώ εγώ να φέρω. Τώρα η μικρή σου πια δεν αποστηρώνεις. Όχι, όχι. Αλλά έχει πλάκα γιατί τώρα προσπαθώ να φέρω την Άγια πιο κοντά με τον μπάνι. Δεν θέλει ο μπάνι. Δεν θέλει γιατί τον μπάνι. Αυτή τώρα ξέρει προσπαθεί να στηριχτεί. Ό,τι βρίσκει το τραβάει. Όχι, ό,τι δει να προεξέχει το τραβάει. Και βλέπει τον μπάνι με το τρίχωμά του και κάνει κάτι τέτοια. Και αυτός φοβάται, εντωμεταξύ είναι κακό. Δεν παραπονιέται, είναι καλό ψυχο σκυλάκι. Και απλά φοβάται και πάει να του κάνει έτσι και απομακρύνεται. Θέλω να δώσεις στις αναγνώστρες του People κάποιες συμβουλές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό που θα έλεγα σε κάθε γυναίκα, επειδή πολλές φορές εμείς οι γυναίκες αγχωνόμαστε και ξέρεις, δίνουμε στα πράγματα διάσταση που δεν χρειάζεται να δώσουμε, είναι να το ζήσετε. Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Δηλαδή, εγώ πραγματικά τώρα σκέφτομαι πότε ήμουν έγκυος στην Άγια και πότε είναι ένα πλασματάκι που τη βλέπω έτοιμη να περπατήσει. Οπότε αυτό, μόνο αυτό, να το ζήσετε και να μην αφήνεστε στο φόβο σας. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι φοβόμαστε και δεν. Δηλαδή, ζήστε το. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια.